Κλίμα χαράς επικρατεί στους νεκρούς μαθητές, καθώς από την 1η Μαρτίου θα επιτρέπονται οι μερίσκες εκπαιδευτικές εκδρομές, οι διδακτικές και εκπαιδευτικές επισκέψεις, καθώς και οι σχολικοί περίπατοι, ενώ προς την κατεύθυνση αυτή ξεκίνησε ήδη ο σχετικός προγραμματισμός στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Ήδη πολλά σχολεία, στα πλαίσια κάποιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούν στις σχολικές μονάδες, έχουν κλείσει ήδη, κλείνουν από σήμερα δηλαδή, επιμορφωτικές εκδρομές. Όπως αγκιοπλαστική, όπως ρομποτική, όπως φυσιολογικές εκδρομές. Θεωρούμε ότι θα βοηθήσει καταρχάς πάρα πολύ τα παιδιά και στην ψυχολογία τους και στην κοινωνικοποίησή τους. Σίγουρα όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς φαντάζομαι ότι οτιδήποτε μας δείχνει ότι πάμε να βγούμε από αυτή την ιστορία και από αυτό τον εφιάλτη που ζούμε τα τελευταία 2 χρόνια είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε θετικά. Άμεσα θα ξεκινήσει η εκδήλωση ενδιαφέροντος και για τη διεξαγωγή πολυήμερων εκδρομών, οι οποίες θα προκαλέσουν μικρή ανάσα και στα τουριστικά γραφεία. Δίνει μία ανάσα στον κλάδο μας η έναρξη των σχολικών εκδρομών. Θα το ξεκινήσουμε όταν καταφέρουμε να βρούμε τις προσφορές, να δούμε πώς θα πάει. Και ευχόμαστε να μην έχουμε πολλούς περιορισμούς όσον αφορά και τα λεωφορεία. Οι εκδρομές που και στο παρελθόν κινούνταν για τα σχολεία συνήθως ήταν οι τριήμερες της Β' Λυκείου, που οι προορισμοί ήταν Αθήνα με Πελοπόννησο, τον Ναύπλιο, και για τη Γ' Λυκείου που συνήθως ήταν οι πενταήμερες της Ρόδου, της Θεσσαλονίκης, της Κέρκυρας. Αυτές πιστεύουμε ότι θα ζητάνε πάλι τα παιδιά. Πραγματικά αυτά τα παιδιά, ειδικά τα παιδιά της τρίτης ηλικίου, της φετινής ας πούμε, δεν έχουν ζήσει ηλικιακά χρόνια. Έχουν ζήσει μια καραντίνα, έχουν ζήσει ένα φόβο, μια κατάσταση απαγορεύσεων, μονίμων, εντάσεις τρομερές, τρομακτικές, απομονώσεις, αποκοινωνικοποιήσεις. Νομίζω ότι όλο αυτό χρειάζεται σιγά σιγά να το αποσυμφορήσουμε και μια εκδρομή εντός Κρήτης ενδεχομένως τα παιδιά που το ζητάνε ήδη. Σήμερα ήταν ενθουσιασμένα πολλά παιδιά σχολείου μου τουλάχιστον. Νομίζω ότι ένα τριήμερο έτσι θα είναι πολύ χαλαρωτικό και πολύ ευεργετικό για την ψυχολογία του, την ψυχοσύνθεση του. Εν τω μεταξύ, έντονο είναι το ενδιαφέρον για ταξίδια στο εξωτερικό, όπως Παρίσι, Πράγα, Ιταλία, Πορτογαλία και όχι μόνο. Έχει ξεκινήσει αρκετά. Ρωτάνε και για καλοκαίρι και για Πάσχα, για γενικότερα. Ρωτάνε για αρκετές εκδρομές και πολύ πλέον εκτός Ελλάδος. Και ό,τι νέο βγάλουμε, όπως κάποια προγράμματα που είναι έτσι λίγο πιο ιδιαίτερα, αυτά πάνε πολύ καλά. Θέλουν γιατί τους έχουν λείψει αρκετά. Ναι. Τα 2 τελευταία χρόνια. Είναι πολύ ανεβασμένες, πάνω από 50-60%. Ζητάνε πολύ. Διοργανώστε μια εκδρομή, να θυμηθούμε τις παλιές καλές εποχές. Αυτό μας λένε.